Στο σημερινό βίντεο, για πρώτη φορά, θα πάμε στη χώρα της Ουκρανίας. Δεν έχω κάνει κανένα βίντεο με Ουκρανία μεριά. Θα κάνουμε σήμερα. Και φίλες και φίλοι, σήμερα αυτό που θα παρακολουθήσουμε είναι μια διαφήμιση πίτσας. Τώρα το τι είδους πίτσα διαφημίζουν, θα μου το πείτε εσείς στα σχόλια, έτσι. Είναι στα ρωσικά, ουκρανικά, εντάξει. Θα το βγάλουμε, φαντάζομαι, θα καταλάβουμε τι διαφημίζουν, έτσι. Βλέπουμε μια λευκή γυναίκα, ναι. Και από πίσω την βλέπουμε τρεις έχλωμους με τα σόβρακα. Για να δούμε. Α, όχι, είναι 2, 4, 5. 5 έχρωμοι, ε. Μάλιστα. Α, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιαννισνά είναι, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι πίτσα να διαλέξει η κοπέλα. Α, υπάρχουν διαφορετικές πίτσες. Άλλες μεγάλες, άλλες μικρές, άλλες με πολύ κρέας, άλλες με λίγο. Και τι την προσφέρουν. Πάρε την πίτσα που θέλεις. Αχα. Ωραία. Αν τις την ταΐζουνε κιόλας στο στόμα. Μάλιστα. Τελικά τις έφαγε όλες τις πίτσες. Δεν άφησε καμία παραπονεμένη. Πώς σας φαίνεται σαν διαφήμιση? Μια λευκή γυναίκα, 5 έχρωμοι και διαφημίζουνε την πίτσα που θα φας. Μάλιστα. Τα σχόλια δικά σας. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί ξέρετε, ο σχολιασμός είναι ελεύθερος. Πάμε και σε ένα άλλο βίντεο. Θα πάμε Νέα Υόρκη μεριά. Εντάξει, παιδιά, οι χώρες που είναι οι περίεργες, ή μάλλον όλα τα περίεργα και τα παράξενα από εκεί ξεκινάνε, είναι Αμερική, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως προς το βορρά. Και αυτά έρχονται και εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πώς σας φαίνεται η ιδέα γυμναστήριο και μπαρ μαζί, να πηγαίνεις σε ένα μπαρ που είναι γυμναστήριο? Τους βλέπετε? Κάνεις και γυμναστική, πίνεις και τα σφινάκια σου, έχεις και DJ, κάνεις και το τσιγάρο σου, μια χαρά είσαι, ρε. Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Αυτό τώρα είναι είδος γυμναστικής, έχει και μπάρμαν, της δίνει το ποτό, δηλαδή πας κάνεις τη γυμναστική σου, έτσι. Και μετά για να ισιώσεις, μετά από την προπόνηση, πίνεις και μια τεκίλα, ένα ουίσκι. Κέρασε την κοπέλα που είναι στον διάδρομο ένα ουίσκι από μένα. Αυτά έρχονται. Τι να πω. Εντάξει, για χαβαλέ, για όσοι πηγαίνουν σε χαβαλέ για γυμναστήριο, okay, μια χαρά είναι. Αυτά και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.